Όσο καταστροφικό ήταν το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Κρήτη, τόσο δύσκολη είναι και η προσπάθεια ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν και η επόμενη μέρα για όσους έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και ελπίδα για το αύριο. Οι δήμαρχοι της Κρήτης συνεδρίασαν στο Αρκαλοχώρι με γνώμονα το ισχύς εν τη ενώση σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των σεισμόπληκτων περιοχών. Ουσιαστική και συμβολική κίνηση. Συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά προτεραιότητα έχει το ζήτημα των σεισμών. Αρκετό χειρός μετά, θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να έχουμε μια απευθείας ενημέρωση από τις τοπικές αρχές εδώ. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Μινώα Παιδιάδος, μόνο στην ευρύτερη περιοχή 4.500 κτίρια υπέστησαν ζημιές και πολλές επιχειρήσεις καταστράφηκαν. Μέσω εργολάβου και μια σύμβασης περίπου 300.000 ευρώ ξεκινούν οι κατεδαφίσεις, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι δημότες. Κάνω μια έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν την ΠΑΕΚ να έρθουν στην τεχνική υπηρεσία να δηλώσουν ότι δέχονται να καταδαφιστεί το κτίριό τους, δεν πληρώνουν ούτε μία δεκάρα που λέει ο λόγος, στο σύνολό τους για καταδάφιση 1.100. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα αποκατασταθούν οι οικίες των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε οικίσκους, ακόμα ταλαιπωρούνται και το βασικό απ' όλα δεν έχουν καταθέσει φακέλους προς την ΔΑΕΦ, την υπηρεσία που είναι αρμόδια του Υπουργείου Υποδομών, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις οικίες. Η αποζημίωση των πληγέντων, η ολοκλήρωση των ελέγχων, η στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και η ανοικοδόμηση των περιοχών παραμένουν τα θέματα της πρώτης γραμμής. Ταυτόχρονα, οι εργασίες που απαιτούνται για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής θα πρέπει να προχωρήσουν. Να έχουμε οδική ασφάλεια αφενός και αφετέρου να αποκατασταθεί μια οδική σύνδεση με το αεροδρόμιο από όλες τις κατευθύνσεις του νομού και της Κρήτης και όχι μόνο από το βορρά. Παράλληλα, επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου κατασκευάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, αναπτυξιακό έργο για όλη την Κρήτη και για την χώρα και για την νοτιοανατολική Μεσόγειο, το αεροδρόμιο του Καστελίου, θέλουμε να δούμε και θα δούμε και θα στηρίξουμε την προσπάθεια της τοπικής αρχής για τις προσβάσεις που πρέπει να έχει, τα έργα που πρέπει να γίνουν. Τα θέματα που απασχολούν τους Δήμους όλης της Κρήτης τέθηκαν επιτάπητος και δέσμευση του Προεδρείου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ήταν να μεταφερθούν τα προβλήματα στην κεντρική διοίκηση.